Eurobank και την επίδοση όμως στις αναλογικές εξετάσεις. Η τιμητική αυτή πράξη από την Eurobank αποτέλεσε για εμένα κυρίως μια αναγνώριση των προσπαθειών μου στο πλαίσιο μιας επίπονης διαδικασίας που συνιστά το πρώτο μόνο βήμα στην ενήλικη ζωή μας. Θα σας ευχηθούσα, φίλες και φίλοι, να δείτε την πράξη αυτή ως μια απόδειξη ότι η σκληρή προσπάθεια επιβραβεύεται ακόμη και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Αξίζει λοιπόν να προσπαθείτε πάντοτε να γίνεστε καλύτεροι. Αύριο καλύτεροι φοιτητές, στη συνέχεια καλύτεροι επαγγελματίες και επιστήμονες, κυρίως όμως να γίνεστε κάθε μέρα καλύτεροι άνθρωποι. Ζούμε αναμφίβολα δύσκολες μέρες. Οι δυσκερείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες αποτελούν ανάγκημα στις προσπάθειες των νέων ανθρώπων. Ο πλούτος είναι άμεσα κατανοημένος, ο εθνικισμός και ο ρατσισμός περιέχουν, η οικονομική κρίση στραγγαλίζει τα όνειρα και τη ζωή των ανθρώπων. Ζούμε αναντήρητα σε κοινωνία άδικη. Αυτή την κοινωνία και αυτό το κατεστημένο σύστημα πρέπει να τα αλλάξουμε εμείς με τον τρόπο μας. Με το να μοιράσουμε δηλαδή τη γνώση μας και να υπηρετήσουμε τις επιστήμες μας, με στόχο να ανυποδομήσουμε τη χώρα μας, με το βλέμμα μας στραμμένο στο ανανεωτικό, στο δίκαιο και στο ωραίο. Κίνητρο στις μετέπειτα προσπάθειές σας πρέπει να είναι αυτό το όραμα για μια δικαιότερη κοινωνία, όπου κάθε άνθρωπος αδιακρίτως θα απολαμβάνει τους κακούς των δικών του προσπαθειών. Εκδηλώσεις σαν τη σημερινή μας υπενθυμίζουν ότι η επιβράβευση των σκληρά εργαζόμενων πρέπει να γενικευθεί. Η κοινωνία δίκαιη πρέπει να ανταμείβει τους άξιους. Τους άξιους επιστήμονες, πολιτικούς, εργάτες, ανάλογα με την προσπάθειά τους. Για τέτοια κοινωνία, για τέτοιο κράτος, έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε όλοι οι νέοι εντός και εκτός αυτής της αίθουσας. Αυτό πρέπει να είναι το κίνητρο των προσπαθειών μας. Η δική μας ατομική βελτίωση οδηγεί σε μια καλύτερη κοινωνία. Κλείνω με μια φράση προτροπή του Ιταλού ποιητή Ντανούτσιο. Να θυμάσαι πάντα να τολμάς.